Αγαπητές συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, από εδώ, από αυτή τη μεγάλη συγκέντρωση στην Κοκκινιά, δίνουμε όλες τις δυνάμεις στη μάχη για να ισχυροποιηθεί το ΚΚΕ. Δυναμώνουμε, πολλαπλασιάζουμε τη φωνή που παλεύει για να δυναμώσουν οι αγώνες μας, οι διεκδικήσεις μας, για να έχουν αποτελέσματα. Η εργατική τάξη, ο λαός μας ξέρει, το ΚΚΕ ήταν και είναι το αποκούμπι του σε κάθε χώρο δουλειάς, σε κάθε κλάδο. Οι κομμουνιστές είχαν καθοριστική συμβολή στα θετικά αποτελέσματα της πάλης σε όλους τους κλάδους, στην Κόσκο, στη Ζώνη, στα μεγάλα ξενοδοχεία, στα μεγάλα εργοτάξια, παντού. Είναι ανάγκη το κουκουέ να πάει όσο πιο ψηλά γίνεται. Γιατί το ΚΚΕ ανέδειξε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση των Μονοπωλίων μόνο χειρότερη και πιο αντιδραστική μπορεί να γίνει. Η λαϊκή δυσαρέσκεια για την Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να πιάσει τόπο μόνο αν με τη λαϊκή πάλι στοχεύσει στην ανατροπή του πραγματικού αντιπάλου, των μονοπωλίων, της εξουσίας τους, με αποδέσμευση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Φίλες και φίλοι, η νέα γενιά ιδιαίτερα έχει συμφέρον και είναι ανάγκη να δώσει δύναμη στο ΚΚΕ. ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ δεν έχουν τσακίσει μόνο το παρόν μας, με τη βαριχημονιά στα δικαιώματα, στη μόρφωση, στους μισθούς, στην ασφάλιση, στις ανάγκες μας για αθλητισμό, πολιτισμό, για ελεύθερο χρόνο και διακοπές. Γιατί ξέρουμε ότι είτε είναι σιριζέικοι είτε νεοδημοκρατικοί, η ανάπτυξη που θα έρθει θα είναι καπιταλιστική ανάπτυξη, με τους όρους που ισχύουν σήμερα και που όσο αυτοί έχουν την εξουσία στα χέρια τους θα συνεχίζουν να ισχύουν μέχρι το 2060, όταν πια η σημερινή νεολαία θα έχει εγγόνια και σύμφωνα με τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης μάλλον θα συνεχίζουμε να δουλεύουμε μέχρι τα 70 και τα 80. Αυτή είναι η πρόοδος για την οποία κάνουν λόγο. Και τώρα θέλουν να μας πείσουν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αλλάζει. Βλέπουμε παντού την κατεύθυνση της αλλαγής. Είναι ο ίδιος ο δρόμος που μας έφερε μέχρι εδώ, φαλιρίζοντας το λαό και την νεολαία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, αγαπητές φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, δεν στράβωσε στην πορεία, όπως ισχυρίζονται τα κόμματα που την έχουν για Ευαγγέλιο. Οι αρχές της πάντοτε ήταν τα κέρδη του κεφαλαίου πάνω απ' όλα. Η πάμφθινη μισθή για τους εργάτες, η υπέρογη φόρη για τους επαγγελματίες, τους βιοτέχνες και τους εμπόρους. Πάντοτε ταγμένοι ήταν στην προώθηση των υπεριαλιστικών σχεδίων για τις business των ομίλων, που λιμένονται τον πλούτο των λαών, τις πηγές ενέργειας, τους δρόμους μεταφοράς της. Είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, της Ευρωαστυνομίας, της Frontex και της PESCO, αυτής της νέας επιθετικής συμμαχίας που φτιάχνουν, του δικτύου παρακολούθησης και ποινικοποίησης της ριζοσπαστικής λαϊκής πάλης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση των πολεμικών επεμβάσεων και των υπεριαλιστικών πολέμων μαζί με το ΝΑΤΟ. Είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση που θαλασσοπνίγει τους ανθρώπους που τρέχουν να ξεφύγουν από τη φρίκη που η ίδια και οι σύμμαχοί της δημιούργησαν και μετά τους κλείνει στις μόριες. Και όσο για τα κροκοδίλια δάκρυα που χύνει τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ μαζί με τα πασοκικά απομεινάρια, τα αποκόμματα των ακροδεξιών ΑΝΕΛ και άλλους δήθεν ευαίσθητους που επί χρόνια εφάρμοζαν την αντιλαϊκή πολιτική για την άνοδο της ακροδεξιάς σε Ελλάδα και Ευρώπη, τους λέμε τούτο. Ο λαός της Κοκκινιάς, ο λαός του Πειραιά και ο ελληνικός λαός ξέρουν καλά πώς τσακίζεται ο φασισμός. Δεν θα την πατήσουμε. Όλοι εκείνοι που τόσα χρόνια χαϊδεύουν τα αυτιά των χρυσαυγητών εγκληματιών και τσακίζουν τα λαϊκά δικαιώματα, τώρα τάχατες άλλαξαν τροπάρι, ενώ συνεχίζουν να πορεύονται και με τον Τραμπ και με τον Νετανιάχου σε στρατηγική κατεύθυνση, και με τη Μέρκελ και με τον Κούρτζ, με την Ευρωπαϊκή Σοσιαλδημοκρατία που προετοιμάζει και στηρίζει την επέμβαση των Αμερικανών στη Βενεζουέλα. Ο φασισμός, φίλες και φίλοι, θα τσαχιστεί και η Χρυσή Αυγή θα γκρεμιστεί από την τρίτη θέση, από την αποφασιστική πάλη του λαού και της νεολαίας μας, από την αποφασιστική ενίσχυση του ΚΚΕ και της λαϊκής εισπύρωσης. Το έχουμε κάνει όλα τα προηγούμενα χρόνια και έτσι θα συνεχίσουμε, να μην τους μείνει ούτε σπιθαμή χώρου να ανασάνουν. Φίλες και φίλοι, ακριβώς μερικές μόλις εβδομάδες πριν τις εκλογικές αναμετρήσεις και ενώ μεγαλώνει η ψευτοαντιπαράθεση μεταξύ του ΣΥΡΙΖΑ, της Νέας Δημοκρατίας, των υπόλοιπων αστικών κομμάτων, ας σκεφτούμε καλά, ας αξιοποιήσουμε την εμπειρία μας. Θα συνεχίσουμε στον αδιέξοδο δρόμο που μας έφερε ως εδώ, που αποδεδειγμένα φέρνει φτώχεια, ανεργία, ανασφάλεια, ή θα αντεπιτεθούμε ενάντια στην Ευρωπαϊκή Ένωση των μονοπωλίων και στην πολιτική της, στο κεφάλαιο και τις κυβερνήσεις του. Δεν υπάρχει άλλος χρόνος για αναμονή. Μπορούμε να τα καταφέρουμε. Τα 100 και πλέον χρόνια αγώνων και θυσιών του ΚΚΕ μας δείχνουν το δρόμο.
Μην ψάχνετε τις διαφορές μεταξύ εκείνων που έχουν δεσμευτεί να ακολουθήσουν μέχρι το 2060 το δρόμο της βαρβαρότητας και του μεσαίωνα για τους εργαζόμενους, τους αυτοαπασχολούμενους της νεολαία μας. Μπορούμε να κάνουμε την πραγματική διαφορά με ισχυρό ΚΚΕ, πολλαπλασιάζοντας τους αγώνες, τις διεκδικήσεις, αλλά και τα αποτελέσματα της πάλης μας. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Καλό αγώνα μέχρι το τέλος. Πάμε.